Από τις 11.30 μέχρι τις 3.30 τη νύχτα, η πυροσβεστική υπηρεσία Άργους με 10 οχήματα βοήθησε σε 15 περιπτώσεις άντλησης νερού στην Νέα Κύο και 2 στο Άργος, ενώ μετέφερε για λόγους ασφαλείας τα παιδιά μιας οικογένειας από την Κύο στη Δαλαμανάρα. Γύρω σε 11.30 το βράδυ, πρωτόγνωρο για το Άργος, τέτοιες βροχές, τέτοια ένταση δεν έχουμε συνήθως. Και ειδικότερα στην Κύο. Στην Κύο, η πόλη της Κύου από την πλατεία και κάτω θύμιζε λίμνη. Είχε γύρω στους 50 πόντους νερό. Το ευτύχημα είναι ότι δεν υπήρχαν υπόγεια, δεν υπάρχουν υπόγεια στην Κύο. Αλλιώς θα είχαμε μεγάλα προβλήματα. Προβλήματα είχαμε μόνο με τις πιλωτές των πολυκατοικιών. Και ήταν μεγάλες, τεράστιες ποσότητες του νερού που ήταν μέσα. Φανταστείτε, υπόγεια τώρα, πάρκινγκ και πιλωτές, όλα αυτά γίνανε, έχουν γύρω στους 30-40 πόντους νερό. Πολλά κυβικά νερό. Κάναμε αντλήσεις με τα αυτοκίνητα, με τις αντλήσεις των αυτοκινήτων που τραβάνε μεγάλες ποσότητες. Έχουμε επέμβει γύρω στα 15, έχουμε και ένα συνεργείο ακόμα έξω τώρα αυτή την ώρα στην Κύο, τραβάει νερά. Και απομακρύναμε, πήραμε κάποια παιδάκια από το σπίτι, από ένα σπίτι στην Κύο και τα πήγαμε σε πιο ασφαλές μέρος, γιατί είχε λίγο νερό μέσα στο σπίτι, αλλά ήταν απ' έξω η αυλή γύρω στους 50 πόντους νερό. Απλώς φοβήθηκε η μητέρα τους τώρα και έπρεπε να τα απομακρύνουμε. Τα πήραμε με το τζιπ, τα πήγαμε σε πιο ασφαλές μέρος. Στο Άργος είχαμε δύο αντλήσεις, μία εκεί στην Αγγελή Μπόμπου και μία εδώ στην είσοδο, εδώ στο Ξεργέα. Είναι ένα σπίτι που είναι πιο χαμηλά το δρόμο και συνήθως αυτό πλημμυρίζει. Είναι συχνές το φαινόμενο αυτού του σπιτιού. Το έχουμε μόνιμο πελάτη. Κατά τα άλλα, όλα κίνησαν έτσι γενικά. Εντάξει, τραβούσαμε νερά γύρω μέχρι τις 3.30 ώρα το πρωί. Από τις 11.30 στις 3.30 ώρα. Και τώρα έχουμε ένα συνεργείο που τραβάει νερά και ένα γυρίζει κάπου εκεί στο Τιμένιο είναι, αλλά μέσα τα σπίτια δεν έχουν νερό. Έχουν γεμίσει τα χωράφια και οι αυλές των σπιτιών. Εκεί καλό θα είναι ο Δήμος με καμία τσάπα να κάνει κάτι, να τα ανοίξει, να φύγουν. Γιατί εμείς τραβάμε από τα χωράφια, δεν μπορούμε να διάσουμε τα χωράφια νερό. Πόσα συνεργεία είχατε πριν στο βράδυ? Χθες το βράδυ είχε Γενική Φυλακή Υπηρεσία και είχαμε βγάλει έξω 10 συνεργεία. Προσπαθήσαμε, το παλέψαμε, πιστεύω ότι πήγαμε αρκετά καλά. Ο κόσμος θα το κρίνει και ειδικότερα στην Κύο.